Προχωράμε στο τελευταίο κομμάτι της ημερίδας μας, που είναι η συζήτηση μεταξύ των οργανώσεων, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να συστήσουμε τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στο πάνελ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τις ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Η Στέλλα Ιμπελιά από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Ακριβώς δίπλα η Αλεξάνδρα Παναγιωτακοπούλου από την ColourYouth. Ακριβώς δίπλα η Άννα Απέργη από το ΣΥΔ, Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Προχωράμε στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Ελληνικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, τον κύριο Χάρη Κούντουρο. Στη συνέχεια προχωράμε στην κυρία Ελένη Παλαιολόγου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και καλωσορίζουμε επίσης τον κύριο Δημητριάδη, Γενικό Γραμματέα Διεθνών και Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τον κύριο Αλεξανδρή, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλωσορίσατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε σε σχέση με όσα ακούσαμε από τις τοποθετήσεις και τις παρουσιάσεις με τα ευρήματα και τα όσα αναφέρθηκαν στις διακρίσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Θα ήθελα να ζητήσω αρχικά από τις οργανώσεις τις εμπειρίες τους, δηλαδή αν μπορούν συνοπτικά να μας μεταφέρουν κάποιες εμπειρίες από τη δράση τους, καθώς και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα και κυρίως με τα θέματα με τα οποία ασχολούνται. Στέλλα, θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για τις οικογένειες και την εμπειρία σας με τις οικογένειες. Ναι. Εμείς στις οικογένειες Ουράνιο Τόξο ξεκινήσαμε γύρω στο 2009 με πρώτο στόχο το socializing ανάμεσα στα παιδιά μας, γιατί με έναν τρόπο τα παιδιά μας ένιωθαν σαν να είναι μοναδικά σε κάθε οικογένεια χωρίς να υπάρχει μια αντίστοιχη ή ένας αντίστοιχος οικογενειακός σχηματισμός που να μοιάζει με το δικό τους. Μετά το 2014 πήραμε νομική μορφή. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να εξηγήσουμε ότι οι άνθρωποι που θέλουμε να έχουμε παιδιά μπορεί να είμαστε και ΛΟΑΤΚΙ πλάς άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή ένα προνόμιο η γονεϊκότητα των μη ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων. Και αυτό που κάνουμε συστηματικά είναι να διεκδικούμε δικαιώματα για τα παιδιά μας. Γιατί στην ουσία, πέρα από την καταπάτηση των δικών μας δικαιωμάτων συνολικά σαν ΛΟΑΤΚΙ πλάσα ανθρώπων, το μεγάλο διακύβευμα για μας είναι ότι στο όνομα της προστασίας των παιδιών έχουμε μία άρνηση της ύπαρξης των συνθήκων ζωής συγκεκριμένων παιδιών που έχουν ΛΟΑΤΚΙ πλάς γονείς. Και αυτό σημαίνει ότι καταπατάμε τα δικαιώματα των παιδιών. Όχι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων. Εμείς το δικαίωμά μας στη γονεϊκότητα, που είναι καθολικό και πανανθρώπινο και δεν μπορεί να πει κανείς σε έναν άνθρωπο δεν θα γίνεις γονιός, το ασκήσαμε με αρκετά πετυχημένο τρόπο, όσοι καταφέραμε να έχουμε παιδιά. Επομένως, το μεγάλο διακύβευμα για μας είναι τα παιδιά μας να βρεθούν να είναι ισόνομα σε μια κοινωνία που αρνείται να δει την ύπαρξή τους. Αυτό, λίγο πολύ, με το Σύμφωνο Συμβίωσης προσπαθήσαμε να έχουμε αναγνώριση των οικογενειών που υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Παρότι ήταν ένα νομοσχέδιο που ήρθε να άρει διακρίσεις, δημιούργησε καινούργιες, πρόσθετες και διαφορετικές, που θα έχουμε, φαντάζομαι, το χρόνο να τις συζητήσουμε αργότερα. Και νομίζω ότι έδωσα σφαιρικά έτσι, το στίγμα του τι κάνουμε σαν οργάνωση και τι ελπίζουμε να κερδίσουμε. Γάμος για όλους ανεξάρτητα από το φύλο των μελών του ζευγαριού και τεκνοθεσία, παιδοθεσία για όλους επίσης ανεξάρτητα από το φύλο των μελών. Αλεξάνδρα. Καλησπέρα και από μένα. Εμείς στην ColourYouth κυρίως δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα. Και βασικός μας στόχος είναι η ενδυνάμωση
των ΛΟΑΤΗ νέων ατόμων. Βασικά πράγματα που κάνουμε για αυτή την ενδυνάμωση είναι οι ομάδες ενδυνάμωσης, είναι το να παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο για να μπορούν τα νέα ΛΟΑΤΗ άτομα να κοινωνικοποιούνται χωρίς φόβο για κάποιο ομοφοβικό περιστατικό, το οποίο στην κοινωνία μας ακόμα αυτό δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορείς ανοιχτά να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι και ασφαλής. Οπότε είναι ένας μεγάλος παράγοντας για το για ποιο λόγο υπάρχει η ColourYouth. Επίσης, μεγάλο κομμάτι που μας απασχολεί είναι οι θεσμικές διεκδικήσεις. Ακριβώς επειδή ασχολούμαστε κυρίως με νέα άτομα, έχουμε και πολλούς μαθητές. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και του πώς είναι στα σχολεία η κατάσταση, η οποία είναι αρκετά άσχημη. Και ένα βασικό κομμάτι των θεσμικών διεκδικήσεών μας είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία και μια συμπεριληπτική διαπαιδαγώγηση στα ΛΟΑΤΚΙ θέματα, το οποίο νομίζω θα συζητήθηκε και αυτό επίσης στην πορεία. Αλλά ναι, σαν ColourYouth κυρίως αυτά κάνουμε. Και οποιαδήποτε δράση έχει να κάνει με την και ενημέρωση του κοινού, γιατί η ορατότητα είναι και αυτή πολύ σημαντική, και την ενδυνάμωση των ατόμων. Η Άννα. Εκ μέρους του ΣΥΔ χαιρετίζουμε την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης στο πλαίσιο του Digital Athens Pride, που όπως όλες οι διοργανώσεις υπερηφάνειας ανά τον κόσμο, φέτος δεν έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθούν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Μία σύντομη σύσταση για μας. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών από το 2010 που ιδρύθηκε, ενεργοποιείται στην κατεύθυνση της διεκδίκησης των ίσων δικαιωμάτων, ελευθεριών και ευκαιριών για τρανς, φιλοδιαφορετικά και intersex, αλλά και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα στη χώρα μας, με δράσεις σε όλο το επίπεδο. Από την στήριξη της κοινότητας, την διεκδίκηση σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, την νομική και ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, δράσεις ενημέρωσης και πάρα πολλά ακόμη. Μια και βρισκόμαστε μέσα στην πανδημία του COVID-19, θα ήθελα να σας πω, να σας αναφέρω κάποιες δράσεις που κάναμε από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, από το Μάρτιο, με το που ξεκίνησε η πανδημία στη χώρα μας, βγάλαμε δελτίο τύπου με το οποίο καλούσαμε την κυβέρνηση να εντάξει στο πλαίσιο στήριξης, όπως έκανε προς όλους τους εργαζόμενους, εργαζόμενες στο σεξ. Ανάμεσα σε αυτές και τις τρανς εργαζόμενες στο σεξ. Πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Ένα δεύτερο, πήραμε θέση για το νομοσχέδιο που υπήρχε για το προσφυγικό. Επίσης, στείλαμε επιστολή και βγάλαμε δελτίο τύπου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι με το lockdown, οι έλεγχοι για την κυκλοφορία. Το πώς πρέπει να γίνεται έλεγχος από έναν αστυνομικό όταν πρόκειται για ένα τρανς άτομο. Ο υφυπουργός έδωσε εντολή στον αρχηγό της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος με τη σειρά του έστειλε εγκύκλιο προς όλα τα αστυνομικά τμήματα με καλές πρακτικές το πώς πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος όταν απέναντί μας έχουμε ένα τρανς πρόσωπο. Επίσης, μία άλλη δράση που κάναμε και ήταν η στήριξη τρανς και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Λόγω, όπως πολύ καλά όλες και όλοι γνωρίζετε, οι τρανς άνθρωποι βιώνουμε αποκλεισμό σε όλο το φάσμα της ζωής μας και ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας. Οπότε το lockdown, με την πανδημία δηλαδή του κορονοϊού, για μας ήταν αυτό ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε έπρεπε να στηρίξουμε τα άτομά μας. Έτσι, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εξασφαλίσαμε την παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για 25 τρανς πρόσωπα. Σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και με το ΚΙΑΔΑ, εξασφαλίσαμε επίσης τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για 45 τρανς και ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
Επίσης, με την οργάνωση δεσμός, τα θεωρώ πολύ σημαντικά αυτά να ακουστούν, γιατί είναι σημαντικά, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια αυτών των... με την οργάνωση δεσμός και με τη βοήθεια των σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης, επίσης βοηθήθηκαν πάρα πολλά τρανς και ΛΟΑΤΚΙ άτομα, παραλάβαμε μια τεράστια ποσότητα τροφίμων, όπου ακόμα δίνουμε, συνεχίζουμε και δίνουμε τρόφιμα. Στη συνεργασία με το International Trans Fund καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, μία από αυτές στο να κάνουμε street works και να παρέχουμε στις trans εργαζόμενες στο σεξ υγειονομικό υλικό, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά. Επίσης, όμως, αυτό που προέκυψε ήταν τεράστια ανάγκη για κάλυψη βασικών αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ και ιδιαίτερα των τρανς ανθρώπων, όπως ήταν η κάλυψη του ενοικίου, η κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ, γιατί σκεφτείτε ότι λόγω της πανδημίας ιδιαίτερα οι τρανς άνθρωποι, πολλοί τρανς άνθρωποι κόντεψαν να βρεθούν στον δρόμο λόγω ότι δεν είχαν να πληρώσουν το ενοικιό τους. Ή να γίνει διακοπή ρεύματος λόγω ότι δεν είχαν να πληρώσουν το λογαριασμό. Έτσι, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταφέραμε να πάρουμε μια οικονομική ενίσχυση, ούτως ώστε να καλύψουμε μέρος του ενοικίου ή λογαριασμών ΔΕΚΟ για τρανς ανθρώπους και ιδιαίτερα για τρανς εργαζόμενες στο σεξ μεγαλύτερης ηλικίας, 50+. Και επίσης, σε δεύτερη φάση, κάναμε και μια συνεργασία με το AIDS Healthcare Foundation, όπου πάλι είχε αυτό να κάνει με κάλυψη μέρους του ενοικίου και λογαριασμών ΔΕΚΟ, γενικότερα για ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Θα ήθελα να ζητήσω σε αυτό το σημείο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το γραφείο του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, τον κύριο Κούντουρο, αν μπορεί να σχολιάσει λίγο τα αποτελέσματα τα οποία παρουσίασε ο κύριος Παύλου και αφορούσαν στη διάκριση ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και κυρίως στα ποσοστά τα οποία υπόθηκαν για την Ελλάδα, αν έχετε να μας πείτε κάτι, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στο Athens Pride για την σημερινή εκδήλωση. Τα αποτελέσματα δεν ξαφνιάζουν. Αποτυπώνουν, θεωρώ, την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε σε πολύ γενικές γραμμές ότι υπάρχει μία διάκριση, αν θέλετε, μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ιδιαίτερα των κρατών που έχουμε πιο προχωρημένα συστήματα νομοθεσίας, πολιτικής, και τα πρότυπα, τα κοινωνικά, είναι πιο μπροστά. Τα βλέπουμε στη βορειοδυτική και νότιο-δυτική Ευρώπη, ενώ αντίθετα βλέπουμε όχι τόσο καλά αποτελέσματα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, στην οποία εμπίπτει η Ελλάδα ή η δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, η Κύπρος. Αυτό, όπως προανέφερα, αποτυπώνει και τις διαφορές στην νομοθεσία και την ιστορικότητα της εξέλιξης των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες. Το μεγάλο ζητούμενο τώρα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και εκεί έρχεται το μεγάλο θέμα, τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διακρατικός οργανισμός να κάνει σε αυτό το θέμα και τι πρέπει να γίνει σε κάθε κράτος μέλος σε εθνικό επίπεδο. Να περιοριστώ εδώ, ναι, μια χαρά, και να δώσω το λόγο στην... Ναι, επεκτείνω την ερώτηση και σε εσάς, κυρία Παλαιολόγου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ξεκινάω στο γραφείο της Αθήνας. Από προχθές ξεκίνησα. Και είναι μεγάλη χαρά να βρεθώ σε αυτό το πάνελ με όλες τις κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙ και τις ελληνικές αρχές. Να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας κάλεσε και εσάς, το Athens Pride, για αυτή την εκδήλωση και τη συμμετοχή μας.
Να πω ότι το Γραφείο της Αθήνας υποστηρίζει, είναι δίπλα στις ομάδες ΛΟΑΤΚΙ, κυρίως στις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ, κυρίως με επικοινωνιακά, ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος που ακολουθεί τα κοινωνικά δίκτυα του Γραφείου για αυτά τα θέματα και να ξέρει ότι είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ισότητα των φύλων όπου ανήκει ο καθένας μας, είναι στο DNA της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρείται και ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Επί της συγκεκριμένου θέματος, τα στοιχεία που παρέθεσε ο κύριος Παύλου είναι ιδιαίτερα σημαντικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία η Επιτροπή τα κοιτάει παράλληλα με την μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, που είναι επίσης, έχει γίνει το 2019 μια άλλη μελέτη για την κατά των διακρίσεων, και τα ποσοστά συμπίπτουν κατά κάποιο τρόπο και για την Ελλάδα. Έχουν σημειωθεί πρόοδοι στην άνοδο προς το καλύτερο των στατιστικών στοιχείων. Παρόλα αυτά, αυτά τα στοιχεία, καθώς και οι μαρτυρίες που ακούσαμε, είναι στοιχεία τα οποία η Επιτροπή θα συνυπολογίσει, θα λάβει σαφώς υπόψη της, προκειμένου να εκπονήσει τη στρατηγική που είπε και ο κύριος Ελευθερίου, ο συνάδελφός μου, και ο κύριος Παπαδημούλης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ και που αναμένεται να εγκριθεί στο τέλος του χρόνου και που είναι μία από τις προτεραιότητες της Προέδρους μας, της κυρίας Βόντερ Λάιεν. Ωραία. Οπότε θα πάμε στους δύο κυρίους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι μία πραγματικότητα, αυτά τα έχουν αποτυπωθεί, είναι μία πραγματικότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Και να δηλώσουμε εδώ πως εμπροκειμένου είστε εκπρόσωποι μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητά μας. Και με αυτή τη σκέψη θα ήθελα, αν μπορείτε να μου κάνετε κι εσείς κάποια βασικά σχόλια στο κομμάτι των διακρίσεων τα οποία ακούστηκαν και κυρίως στα πολύ πολύ ανησυχητικά ποσοστά τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ το Athens Pride για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και για μένα και για τον συνάδελφό μου, τον Πάνο τον Αλεξανδρή, που είναι και ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί τα δικαιώματα που συζητάμε είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Τα λέμε, μπορεί να λέμε ισότητα των δύο φύλων, για γκέι, λεσβίες, intersect, queer, όλους διαφορετικά δικαιώματα, είναι όλα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Σίγουρα είναι ανησυχητικό το ότι υπάρχουν αυτά τα ποσοστά που δείχνουν στην έρευνα. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε υπολοιπόμαστε σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε συστηματικά και αυτό βοηθάει αυτός ο διάλογος και μια απευθείας επαφή που σήμερα είναι μια αφορμή να ξεκινήσουμε, αλλά θέλουμε αυτό να συνεχιστεί, έτσι ώστε να δούμε πρακτικά πώς θα βελτιώσουμε την κοινωνία στην οποία όλοι ζούμε. Και εγώ και ο Πάνος και εσείς και όλοι μας. Εμείς σαν άποψη, σαν οικονομική διπλωματία μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναλάβαμε και μία πρωτοβουλία μαζί με τις αρμόδιες γραμματείες και ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιοσύνης. Και κάναμε και ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο που αφορούσε το Human Rights in Business, ανθρώπινα δικαιώματα στον εργασιακό χώρο, με μία έμφαση στα θέματα, στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπου μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στηρίζει πάρα πολύ αυτή την ατζέντα. Πρέπει επομένως να υπάρχει ισότητα σίγουρα στον εργασιακό χώρο, που αυτό θα κάνουμε ιδιαίτερες δράσεις για να το εξασφαλίσουμε, αλλά φυσικά και σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας. Και μπορεί να υπάρχουν, να γίνονται κάποια πράγματα σταδιακά όπως έγιναν σε όλες τις άλλες χώρες, αλλά αυτά τα βήματα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν, γιατί αφορά όλους μας και δεν είναι και διαπραγματεύσιμα σαν ανθρώπινα δικαιώματα που είναι. Θα ήθελα εδώ μόνο να σημειώσω και να πω και στον Πάνο να συνεχίσει. Ότι, όπως είπατε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικά τα θεσμικά και πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Είναι όμως πολύ σημαντικό να δούμε και την ουσία των πραγμάτων, δηλαδή πέρα από τους νόμους και για θέματα ισότητας των δύο φύλων είναι απόλυτη νομοθεσία, είναι όλα ίσα. Και όμως και εκεί δεν υπάρχει ισότητα.
Επομένως, πρέπει να δούμε πώς και σαν κοινωνία θα το περάσουμε και θα έχουμε ουσιαστικά πραγματικό αποτέλεσμα ότι όλη η κοινωνία θα το ενσωματώσει και θα το αποδεχθεί. Οπότε πρέπει να κάνουμε και πολύ πιο ήπιες δράσεις, soft δράσεις και επικοινωνιακές και εκπαίδευση σίγουρα, για να δημιουργήσουμε και το περιβάλλον έτσι ώστε αυτό να έρθει και να δέσει και με το όποιο θεσμικό που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει και να εφαρμόζεται σωστά. Άλλωστε, για το χώρο, για τον εργασιακό περιβάλλον που ανέφερα, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ελληνική που και η Νέα Δημοκρατία μάλιστα είχε ψηφίσει το 2004 κιόλας νομίζω, το 2005, ξέρεις καλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται ακριβώς. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα καταγράψουμε και να αφοσιωθούμε στο να υλοποιηθούν. Αυτό θα βοηθήσει όλους μας να συνασταθούμε ότι είμαστε, να είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε ίσοι όλοι και πρέπει να είμαστε μια συμπεριληπτική κοινωνία, που αυτό θα τη βοηθήσει να εξελιχθεί καλύτερα και να είναι και πιο μεγαλύτερη ευημερία και ευτυχία για όλους. Είναι τόσο απλό, πιστεύω. Και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα, αλλά θα το παλέψουμε. Παίρνω και εγώ το λόγο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την τιμή αυτής της πρόσκλησης και για το διάλογο που πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί πολύ πιο πέρα από την σημερινή ημερίδα. Εμείς αυτόν τον διάλογο ήδη τον διεξάγουμε και στα πλαίσια του Εθνικού Συμβούλου ενάντια στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, στο οποίο από τον νόμο έχω την Προεδρία. Ήδη έχουμε μαζέψει διάφορες δράσεις και προτάσεις από όλα τα Υπουργεία, αλλά και από τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο ενάντια στο ρατσισμό και θα προσπαθήσουμε να εμφανίσουμε. Και όταν λέω θα προσπαθήσουμε, όχι όποτε, στον άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα πάει για συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο θα συζητηθεί και σε επίπεδο διαβούλευσης από όλες τις κοινωνικές οργανώσεις, από όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να ενδιαφέρεται όλη η κοινωνία. Δεν είναι επιμαριστικό το ενδιαφέρον, είναι ένα ολιστικό ενδιαφέρον που πρέπει να υπάρξει. Και με βάση και με αυτά τα συμπεράσματα που θα υπάρξουν από το διάλογο και από την υπερψήφιση του Εθνικού Σχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων, πιστεύω ότι από εκεί και πέρα θα αναλυφθούν και οι λεγόμενες κεντρικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Άκουσα μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις, οποίες άλλωστε γνώριζα και από την παρουσία μου στη δικηγορία. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, γιατί είναι θέμα κεντρικής νομοθέτησης, δεν εξαρτάται ούτε από τη Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτε μόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κάποια βήματα όμως που γίνονται θα πρέπει να τα καταγράψω σε πρώτη φάση. Πρώτον, με νομοσχέδιο το οποίο προωθείται τώρα στη Βουλή, θα επεκταθεί σε όσους αφορά το σύμφωνο συμβίωσης ορισμένες άδειες που αφορούν την ανατροφή των παιδιών, γονικές άδειες. Θα υπάρξει δηλαδή μια πρώτη μέριμνα ώστε να καλυφθούν κενά που υπάρχουν στην ελληνική νομοθεσία. Ένα δεύτερο θέμα που έχει αναλυφθεί από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτό που είπατε, είναι ότι θα γίνουν συγκεκριμένες ενημερώσεις στα σχολεία για να ενημερωθούν τα παιδιά στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο και το πώς θα πρέπει να μάθουν να ζουν σε μια κοινωνία διαφορετικών ανθρώπων. Πέρα όμως από αυτό, το πιο μεγάλο διακύβευμα, και σας το λέω γιατί η δικαιοσύνη είναι ένας χώρος που εκ των πραγμάτων θα μου επιτρέψετε να πω με μεγάλη ευγένεια ότι καθίσταται συντηρητικότερος σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Προωθούμε λοιπόν το λεγόμενο diversity training μέσα στην δικαιοσύνη. Και δεν εννοώ τους δικαστικούς υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκεί είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί υπάρχει και τμήμα σχέσεων το οποίο ασχολείται με αυτά και είναι πολύ αποδοτικό και με βοηθάει πολύ, αλλά στον πυρήνα της δικαιοσύνης που είναι οι δικαστές. Με έναν διπλό σκοπό. Όχι μόνο να υπάρξει σωστή ενημέρωση μέσα στο δικαστικό σώμα για τις σχέσεις μεταξύ τους, αλλά πιο πολύ ακόμη στον τρόπο εφαρμογής του δικαίου. Γιατί οι δικαστές δικάζουν ανθρώπους και δικάζουν όλους εμάς ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις μας, ανεξάρτητα από το πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή, τη σεξουαλικότητα, τον τρόπο που θέλουμε να αναπτύσσουμε την προσωπικότητά μας. Και εκεί είναι πολύ βασικό να γίνει κατανοητό από τους δικαστές ότι όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται στον πυρήνα του δικαίου ως απολύτως ίσοι άνθρωποι. Σαφέστατα, υπάρχουν και δράσεις τις οποίες άκουσαμε ενδιαφέρον και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συμμετέχει και στο Εθνικό Συμβούλιο και εκεί όταν γίνονται περιστατικά καταγραφής βίας που υπάρχουν στις ομάδες που αναφέρατε, κάνουμε και εμείς τη δική μας παρέμβαση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ώστε να αυλυνθούν έως απαλληφθούν τα φαινόμενα, να απαλληφθούν οι αντιλήψεις και να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Δεν θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε μια κοινωνία.
Θεωρώ όμως ότι η ελληνική κοινωνία, παρόλο που την αντιμετωπίζουμε πολλές φορές σαν υπισθοδρομική, ενδεχομένως να μπορέσει να αφομοιώσει με έναν σωστό τρόπο λειτουργίας δικής μας εμβληματικής λειτουργίας μέσα σε αυτό, πολύ καλύτερα τις απόψεις και να απαλείψει τα φαινόμενα, να βλέπει τους ανθρώπους διαφορετικούς, αλλά να τους βλέπει όλους ως απολύτως ίσους, εξασφαλίζοντας σε όλους ίσα δικαιώματα. Νομίζω ότι εκεί είναι η προσπάθεια που θα κατατείνουμε. Σαφώς θα έχουμε εμπόδια, σαφώς θα έχουμε δυσκολίες και σαφώς θα έχουμε τα αυτιά μας όσο οφείλουμε ανοιχτά και τα χέρια μας για να δουλέψουν, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Ήθελα να πω ότι η έρευνα δείχνει πως δεν υπάρχει ακριβώς μια διαίρεση δύση και αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάθε χώρα έχει το μοναδικό της προφίλ. Υπάρχουν χώρες σαν το Βέλγιο και την Ολλανδία, που ενώ έχουν κάνει πολλές νομαθητικές πρωτοβουλίες μέσα στα χρόνια, τις δεκαετίες που πέρασαν, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο βίας. Δεν είναι ακριβώς συγκεκριμένες οι χώρες που έχουν πρόβλημα. Είναι αλήθεια από την άλλη πλευρά ότι οι χώρες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν συζητήσει για το θέμα, έχουν αυξήσει τα δικαιώματα, έχουν αναλάβει οι νομαθητικές πρωτοβουλίες, σαν την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Ελλάδα, οι συμμετέχοντες μας είπαν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Τι έχει βελτιωθεί? Η κοινωνική αποδοχή από την ελληνική κοινωνία. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει αυξημένη, δυσανάλογα αυξημένη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, αίσθηση φόβου, θυματοποίηση. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το φαινομενικά αντιφατικό φαινόμενο. Τι μας λένε επίσης τα στοιχεία για την Ελλάδα? Μας λένε ότι το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στην αστυνομία, μπορεί να υπάρχει στην προστασία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων από τη θυματοποίηση. Άρα εκεί μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε δουλειά. Εκεί μας λέει ότι μπορούμε να αντλήσουμε από τα παραδείγματα άλλων χωρών που έχουν αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα και έχουν προχωρήσει με εκπαίδευση. Μας λέει ότι πρέπει να ποντάρουμε στο ισχυρό στοιχείο της υψηλής αναγνωρισιμότητας, της αρχής προστασίας κατά των διακρίσεων και να της δώσουμε όλα τα εφόδια ώστε να λάβει σωστά το ρόλο της. Μας λέει επίσης ότι η Ελλάδα, παρά αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, παρά το bullying, παρά τη θυματοποίηση των νέων ανθρώπων που είναι αυξημένη όπως σε όλη την Ευρώπη, την ίδια στιγμή οι Έλληνες μαθητές ΛΟΑΤΚΙ έχουν πιο θετικές εμπειρίες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. Να λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό, όπου να εφαρμόσουμε μια πολιτική που θα μπορέσει να εγγυηθεί με μια σταθερή στάση από την διοίκηση, από την κοινωνία πολιτών και από τις επαγγελματικές ενώσεις, ισότιμα δικαιώματα. Και όπως δείχνουν τα δεδομένα της έρευνάς μας, αλλά και το ευρωβαρόμετρο που φέρθηκε, η κοινωνία θα τα υποστηρίξει. Αυτά τα σύντομα. Θα ήθελα να πάω ακριβώς αυτό το οποίο υπόθηκε. Θα ξεκινήσω από ένα ποσοστό το οποίο υπόθηκε, το οποίο ήταν το 73% ή 74% των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων φοβούνται να κρατήσουν ανοιχτά το χέρι του της συντρόφου σε δημόσιο χώρο. Και ταυτόχρονα, να πούμε ότι είναι τρομακτικά αυξημένη η αίσθηση του φόβου και της ανασφάλειας που έχουμε ως ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και κυρίως η απόλυτη σχεδόν, για να είμαστε τέτοιο, έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι αυτό το μήνα είναι 2 χρόνια από την δολοφονία του Ζακ, ενώ ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει και έχουν βγει στη δημοσιότητα πάρα πολλά περιστατικά τα οποία είναι ομοφοβικά ή τρανσφοβικά και εμπλέκεται η αστυνομία. Αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και έχουμε μάθει. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν πολλά ακόμη τα οποία δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε μάθει. Το ερώτημα εδώ που τίθεται και αυτό το θέτω σε εσάς τους εκπροσώπους της κυβέρνησης είναι κατά πόσο υπάρχει η πολιτική βούληση, πρώτον, για μία ουσιαστική κατεύθυνση ότι τα άτομα από την αστυνομία, αστυνομικοί, που εμπλέκονται σε ομοφοβικά, τρανσφοβικά περιστατικά, θα έχουν πειθαρχικές κυρώσεις, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, υπάρχει πολύ έντονα η αίσθηση ότι εντάξει, ομοφοβικό, τρανσφοβικό περιστατικό πέρασε και δεν άγγιξε. Πρώτον. Και δεύτερον, μία εκπαίδευση του αστυνομικού σώματος με συνέπεια και συνέχεια, στην οποία εκπαίδευση βεβαίως να εμπλέκονται και οι ίδιες οι ΛΟΑΤΚΙ ομάδες και οργανώσεις, οι οποίες μπορούν να φέρουν και την εμπειρία και τις γνώσεις.
Είχα συμμετάσχει στην αρχή και σε συνεντήσεις με την ελληνική αστυνομία. Η εντύπωση που είχα τουλάχιστον από τους ανώτερους αξιωματικούς, γιατί με αυτούς είχαμε συναντηθεί, είναι ότι έχουν την απόλυτη πρόθεση λειτουργίας σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράψατε. Βεβαίως, το diversity training θα είναι και ένα θέμα της αστυνομίας και δεν έχω την αίσθηση ότι θα σταματήσει το ίδιο γρήγορα που θα σταματήσει ενδεχομένως στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, που θα έχει ένα χρονικό ορίζοντα, όχι μικρό, αλλά σίγουρα στην αστυνομία πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζεται. Και θα πρέπει να υπάρχει μία αλληλοπληροφόρηση και από εσάς για τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται. Σαφώς η γραμμή κυβερνητική είναι να ελέγχονται πειθαρχικά. Αυτό δεν το συζητώ, αν και είμαι αναρμόδιος για τα θέματα της αστυνομίας πλήρως. Αλλά γνωρίζω τουλάχιστον από τις επαφές ή όσες διυπουργικές συναντήσεις έγιναν στο δικό μου επίπεδο, ότι η πρόθεση είναι να υπάρχει αυστηρότατος πειθαρχικός έλεγχος. Σίγουρα είναι ένα σώμα ιδιαιτεροτήτων η αστυνομία. Ένα σώμα διαφορετικό, αλλά αυτό αφορά τους ίδιους που πρέπει να αλλάξουν την οτροπία τους και εμείς που πρέπει να τους εμφυσίσουμε αυτή την οτροπία. Ο καθένας πρέπει τουλάχιστον να σέβεται και τις αντιλήψεις και τους νόμους και τους ευρωπαϊκούς και τους ελληνικούς, αλλά πάνω απ' όλα να έχει μια αίσθηση πανανθρώπινων αξιών. Αν δεν την έχει, θα αντιμετωπιστεί αναλόγως. Ναι, σαφέστατα. Και έχω μιλήσει και με τον Υπουργό, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, και με τον Υφυπουργό, τον Λευτέρη τον Οικονόμου, για το θέμα. Είναι σαφές και πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο και προς όλους ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν κανένα χώρο στην αστυνομία και οποιαδήποτε από αυτά τα περιστατικά και θα ελέγχονται και οπουδήποτε φανεί κάτι, θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότατες κυρώσεις για να περάσει και ένα μήνυμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και θέλουμε να το δείξουμε. Σαφέστατα, όπως είπε και ο Πάνος, το diversity training στην αστυνομία είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Θα κοιτάμε τώρα πώς, με βάση καλές πρακτικές από άλλες χώρες, θα μπορέσουμε να το διαμορφώσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και θετικοί στο να έχουμε και από εσάς οποιαδήποτε συνεργασία για να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα και visibility και συνολικά στην κοινωνία, αλλά και αυτά τα θέματα να είναι ανοιχτά μέσα στην αστυνομία να συζητιούνται. Γιατί και μέσα στο σώμα της αστυνομίας υπάρχουν επίσης μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τα οποία επίσης προστατεύουν όλους μας. Υπάρχει και το αντίστοιχο τμήμα, με τον κύριο Μιχάλη Λόλη. Οπότε αυτό πρέπει να δούμε τώρα πώς θα το ενισχύσουμε. Αλλά είναι αυτό κάτι που θα ξεκινήσουμε τώρα. Δηλαδή η συζήτηση ήταν να το κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Είναι και μέσα στο πλαίσιο που είχαμε πει για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνολικά, το diversity training. Έχουμε ήδη προχωρήσει και είναι και μέσα και στο κομμάτι της Επιτροπής Πισαρίδη για το Ταμείο Ανάκαμψης στη συνέχεια, ότι θα γίνουν αρκετές δράσεις που θα αφορούν το δημόσιο τομέα. Έχουμε κάνει σχετικό project μέσα σε αυτό που θα αφορά τα πάντα, θα αφορεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους συνολικά, όπως είπε και ο Πάνος, ειδικά τους δικαστικούς και όλο το πλέγμα. Και αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Και φυσικά μέσα σε αυτό και στους εκπαιδευτικούς που αναφέρθηκε και το και για την ColourYouth, όπου μάλιστα και από το ενημερώθηκε από την αρμόδια υφυπουργό και την Γενική Γραμματέα, υπάρχει και είναι στη διαδικασία να προσληφθούν αρκετοί ψυχολόγοι, έτσι ώστε να γίνει ένα πρόγραμμα για αντιμετώπιση περιστατικών και πρόληψη περιστατικών bullying στα σχολεία, με ψυχολόγους που θα μιλάνε και στους μαθητές και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Αυτό τώρα είναι κάτι, μια ευκαιρία, όπως είπατε, να το διαμορφώσουμε μέσα αυτή τη χρονιά. Το ότι έχουμε πανδημία, να σημειώσω ότι δεν είναι καμία δικαιολογία για να πούμε ότι ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να πάνε παραπέρα, να το δούμε πιο μετά. Όχι, τώρα είναι η ευκαιρία για να δείξουμε ότι όντως είμαστε μια κοινωνία σύγχρονη, ευρωπαϊκή, δυτική, έτσι όπως θέλουμε να είμαστε. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε όταν έχουμε τέτοια ποσοστά. Και να σας πω και εγώ προσωπικά, που είμαι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, εγώ μπορεί να
Δεν έχω θέμα και μπορώ να κρατάω το χέρι του συντρόφου μου στον δρόμο, αλλά ξέρω όντως από άλλες περιπτώσεις που αυτό δεν είναι και αυτό πρέπει να μπορέσουμε να το περάσουμε σαν ένα μήνυμα. Και το visibility και η ορατότητα, είτε από εμένα, είτε από τον Άλεξ τον Πατέλη, είτε τον Νικόλα τον Γιωτρομανολάκη, είναι σημαντικά παραδείγματα και θέλουμε όντως αυτό να αυξηθεί για να περάσει μέσα στην κοινωνία ότι υπάρχουμε. Δεν είμαστε τίποτα διαφορετικό, είμαστε όλοι άνθρωποι και δικαιούμαστε να είμαστε μέσα στην κοινωνία στην οποία επίσης προσφέρουμε. Στο παρελθόν έχουν γίνει εκπαιδεύσεις της αστυνομίας και σε αυτές έχουν βοηθήσει ή τις έχουν κάνει οι ίδιες οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις. Το ΣΥΔ είναι μια οργάνωση η οποία έχει κάνει εκπαιδεύσεις στην αστυνομία. Οπότε, αν θέλεις να μας κάνεις κάποια σχόλια πάνω σε αυτό ναι, το οποίο υπόθηκε. Για πρώτη φορά το 2015, το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη, διοργάνωσε το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο προς αστυνομικούς στην Ακαδημία, στην Αστυνομική Ακαδημία, πάνω στα θέματα ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλων και σεξουαλικού προσανατολισμού. Με εκπαιδεύτρια τη Μαρίνα Τηγαλανού, την πρόεδρο του ΣΥΔ, με την ιδιότητα τότε της εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έκτοτε δεν έχει γίνει κάτι. Έχει γίνει ένα σεμινάριο, δύο σεμινάρια, ένα Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, μέσω του τμήματος αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας της ελληνικής αστυνομίας, με διοργανωτές τον Μιχάλη Τολόλη και την Ασημίνα την Κοντόγια στη Θεσσαλονίκη, όπου πάλι συμμετείχαμε ως εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές, δηλαδή συμμετείχε το ΣΥΔ. Αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει κάτι. Επίσης, προς δικαστές και εισαγγελείς είχε γίνει ένα παρόμοιο εκπαιδευτικό σεμινάριο, πάλι με διοργάνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 2018, το Δεκέμβριο του 2018, όπου πάλι εκπαιδεύτρια ήταν η Μαρίνα Ιγαλανού. Και εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θέματα ταυτότητας, έκφρασης χαρακτηριστικών φύλων και σεξουαλικού προσανατολισμού 200 εισαγγελείς και δικαστές από όλη την Ελλάδα. Αυτά όμως πρέπει να επαναλαμβάνονται, βέβαια. Θα συνεχίσω από τα θετικά παραδείγματα τα οποία αναφέρατε. Τα συγκεκριμένα coming out μελών της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, τα οποία όντως η ορατότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη διεκδίκηση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, πόσο μάλλον για το Pride, το οποίο ως κύριο στόχο έχει την ορατότητα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε το ότι για δεκαετίες στην Ελλάδα υπάρχει η ρητορική μίσους σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου λόγου. Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε γενικά για το δημόσιο λόγο, με δεδομένη την σύνθεση του πάνελ. Υπάρχει από εκπροσώπους της πολιτείας. Και υπάρχει, δεν είναι τωρινό φαινόμενο, είναι διαχρονικό. Από προηγούμενες κυβερνήσεις, από μέλη της τωρινής κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Πώς θα ήταν διατεθειμένη αυτή η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει φαινόμενα ομοφοβικού, τρανσφοβικού λόγου, για παράδειγμα, ακόμα και μέσα στη Βουλή. Είναι παραδείγματα τα οποία έχουμε περάσει, ιδίως με τα ψηφίσματα του Συμφώνου Συμβίωσης και της Ταυτότητας Φύλου. Είχαν ακουστεί πράγματα μέσα στη Βουλή τα οποία ήταν εξαιρετικά κακοποιητικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ώστε να αποτραπούν? Καταρχήν, η διεύθυνση της κυβέρνησης ανήκει στον Πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια πολύ γενναία τοποθέτηση για την αντίληψη της ελληνικής κοινωνίας, όταν πολύ σωστά είπε ότι είναι πολύ περήφανος ότι μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ συμμετέχουν σε κυβερνητικές θέσεις και υπήρξε και ο κατονομασμός, που είναι πολύ θετικός για αυτό που είπατε κι εσείς ως ορατότητα και visibility. Δεν έχω την αίσθηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανεχθεί, τουλάχιστον από την δική του άποψη, τέτοιου είδους φαινόμενα έκφρασης. Αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, δεν μπορώ να σας αναφερθώ στο παρελθόν, ούτε μπορώ να πάω στο τι μπορεί να λέει ο οποιοσδήποτε βλαμμένος στη Βουλή των Ελλήνων Μέσων, ο οποίος όμως έχει εκλεγεί από πολίτες. Να τη βάλουμε και αυτή τη διάσταση, γιατί αυτοί οι οποίοι εκλέγονται από κάποιους εκλέγονται. Και πολλές φορές εκλέγονται από εκείνους που έχουν τα ίδια ανακλαστικά, γιατί ποτέ οι εκλεγόμενοι δεν είναι ανεξάρτητοι από τους εκλέγοντες.
Άρα αυτό είναι και ένα θέμα γενικότερου πολιτισμού μιας κοινωνίας, να εκπαιδεύεται και αυτή, εντός εισαγωγικών και δεν το λέω με καμία έννοια, στο τι ψηφίζει και πώς επιλέγει. Δηλαδή να αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι να είναι σωστός ο δημόσιος λόγος και πόσο πρέπει να υπόκειται στις αξίες στις οποίες αναφερθήκαμε όλοι μας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα, όμως δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, φαντάζομαι ούτε εγώ ούτε ο Γρηγόρης, πάνω στην κοινοβουλευτική ομάδα, των άλλων κομμάτων σε καμία περίπτωση. Τώρα, στον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εφόσον εκδηλωθούν τέτοιου είδους πρακτικές ή λεκτικές, θα έλεγε κανείς, τοποθετήσεις. Οπότε ελπίζουμε να μην εκδηλωθούν ή αν εκδηλωθούν να υπάρξει άμεση. Όχι, σαφέστατα νομίζω απάντηση. Ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και δεν έχει δείξει τέτοια, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι να το χαρεί. Όχι, και ίσα ίσα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είναι σαφής σε αυτό. Άλλωστε και το μήνυμά του στο συνέδριο, στο Διεθνές Συνέδριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, νομίζω ότι μίλησε πολύ ξεκάθαρα. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε πρωτοβουλία της Ελλάδας να υπάρξει θέση υπευθύνου για αυτά τα θέματα, παρακολούθησης εφαρμογής αυτών των θεμάτων σε επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επίσης και να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα δημιουργήσουμε και θα συνδημιουργήσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να δούμε με ποιο οδικό χάρτη μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και σαφέστατα νομίζω ότι και σε επίπεδο συμβολικό και πέρα από τα κόμματα, γιατί αυτό δεν αφορά ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΚΚΕ, ούτε κανένα. Είναι, αφορά τους ανθρώπους. Πες καθοικονομία, ούτε ελληνική λύση. Ούτε ελληνική λύση, όλος. Είναι πολύ σημαντικό, αφορά όλους μας. Άλλωστε και εμείς είμαστε σε αυτές τις θέσεις τώρα, αύριο δεν θα είμαστε. Το σημαντικό είναι να μπορούμε και μετά που θα είμαστε που έτσι λες μετέχουμε στην κοινωνία, να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά, ίσα και να προοδεύσουμε συνολικά. Άλλωστε, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι η πρώτη γυναίκα που έχουμε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα, έδωσε ένα πολύ σαφές μήνυμα και την ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας. Και μάλιστα ήταν, νομίζω, και η ανάρτησή της που είχε και την περισσότερη απήχηση, likes και προωθήσεις από οποιαδήποτε άλλη. Αυτό, επομένως, είναι ένα πολύ συμβολικό μήνυμα, το οποίο δείχνει ότι όντως η Ελλάδα, όπως είπε και ο Πάνος νωρίτερα, προχωρά και δεν είμαστε μια οπισθοδρομική κοινωνία, όπως μπορεί να νομίζουμε, αλλά είμαστε μια κοινωνία η οποία εξελίσσεται, είμαστε δυτικοί, σύγχρονοι και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, τα οποία εδώ είμαστε να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε. Σε συνέχεια αυτού και θα πάω σύντομα στις θετικές εξελίξεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια για τη δική μας την κοινότητα, υπό τη μορφή νόμων που διασφαλίζουν κάποια δικαιώματά μας. Θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα, στο σύμφωνο συμβίωσης και το τι σημαίνει αυτό για ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια ή ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες και στην νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Θα ήθελα να ξεκινήσω και όντως να αναγνωρίσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι θετικό του να ψηφίζονται νόμοι που κατοχυρώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, αλλά ως κοινότητα έχουμε αναγνωρίσει ότι αυτοί οι νόμοι έχουν κενά και η εφαρμογή τους ακόμη περισσότερα. Οπότε θα ήθελα πρώτα να ζητήσω από την Στέλλα, από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο, να μας πει συνοπτικά ποια είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή των οικογενειών, των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών, καθώς και τι καλύπτει και τι δεν καλύπτει σε σχέση με αυτά το σύμφωνο συμβίωσης και τι πρέπει να γίνει. Και μετά θα περάσουμε στη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και να δούμε επίσης ποια είναι η θέση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι οι νόμοι λειτουργούν εκπαιδευτικά. Το λέω σαν εκπαιδευτικός. Και δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους για να είναι περισσότερο ορατοί και με την ορατότητά τους να εκπαιδεύσουν την ευρύτερη κοινωνία. Θεωρώ ότι η ύπαρξή μας όσοι από εμάς, όσα είμαστε ορατοί στη δημόσια σφαίρα, λειτουργούμε σαν δράση πεδίου για όλη την κοινωνία. Τελειώνοντας τώρα να σας πω για το Σύμφωνο Συμβίωσης, ήταν ένας νόμος που είπα από την αρχή ότι ήρθε ένα άρι διακρίσης, δημιούργησε κάποιες πρόσθετες, η αναφορά στο τεκμήριο πατρότητας αυτομάτως
σημειώνει ότι δύο γυναίκες δεν μπορούν να έχουν τεκμήριο ότι έχουν ένα παιδί από κοινού, ακόμα και αν αυτό το παιδί γεννηθεί εντός συμφώνου, αλλά ούτε και δύο άντρες επίσης θα μπορούσαν. Το νομοσχέδιο αυτό δεν καλύπτει καθόλου το κομμάτι της αναγνώρισης του μη βιολογικού γονέα. Παρότι τότε το είχε προτείνει και ο συνήγορος του πολίτη και ο συνήγορος του παιδιού, με κάποια τροπολογία, θεωρήθηκε ότι θα ήταν πιο ασφαλές και πιο σωστό από την τότε κυβέρνηση να γίνει μια συνολική αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το αίτημα, και θα μου επιτρέψετε να θεωρήσω ότι η κοινωνία είναι έτοιμη. Δεν ξέρω αν δεν είναι έτοιμη η κοινωνία των ανθρώπων εκείνων που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά γενικότερα η αίσθησή μου για την ελληνική κοινωνία είναι ότι είναι πολύ πιο μπροστά από αυτό που εμείς θέλουμε να πιστεύουμε. Και αν υπήρχε η νομοθετική, αν θέλετε, πρωτοβουλία και το πολιτικό εκείνο κομμάτι που να την σηκώσει αυτή την πρωτοβουλία, να πάμε για γάμο για όλες όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, και τεκνοθεσία για όλες όλους, βλέποντας και το τι μπορεί να γίνει με τις οικογένειες που ήδη υπάρχουν, και να λύσει σοβαρά ζητήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί και για τα παιδιά μας και για τους γονείς, νομίζω ότι η κοινωνία θα μπορούσε όχι μόνο να είναι θετική απέναντι σε αυτό, αλλά θα ήταν και ένας μηχανισμός που θα προχωρούσε πολύ περισσότερο τα πράγματα προς τα εμπρός για μια ισότητα που εμείς δεν την βιώνουμε ποτέ. Και εγώ και τα παιδιά μου, σε προσωπικό επίπεδο, είμαστε μονίμως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το 2017 το Ελληνικό Κοινοβούλιο προχώρησε στην νομοθεσία στο θέμα της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου. Με όλα τα αυτά, αυτή απέχει μακράν από το να θεωρείται επαρκής ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της κοινότητάς μας, ενώ δεν πληρεί τα standards που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω του εγκεκριμένου της κοινοβουλευτικής ολομέλειάς του, ενώ την απόφαση 2048 του 2015. Και δεν τα πληρεί διότι δεν είναι ούτε γρήγορη, ούτε με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, ούτε προσβάσιμη σε όλους, καθώς παραμένει δικαστική, άρα χρονοβόρα και όχι βάσει τον αυτοπροσδιορισμό, αφού ο δικαστής αποφασίζει για το τρανς άτομο, ενώ είναι επίσης και ακριβή. Δεν είναι προσβάσιμη σε όλους, καθώς εξαιρεί τα έγγραμμα τρανς πρόσωπα, δεν μεταβάλλονται τα έγγραφα τυχόν τέκνων, ώστε να εναρμονίζονται με αυτά των τρανς γονέων τους, παραμένουν τα ίδια. Στα ανήλικα πρόσωπα 15-17 ετών η διαδικασία είναι έντονα ιατρικοποιημένη, ενώ κάτω των 15 ετών δεν υπάρχει καν διαδικασία. Επιπλέον δεν υπάρχουν προβλέψεις για τους τρανς πρόσφυγες, αιτούντες διεθνούς προστασίας και μετανάστες. Καμία πρόβλεψη για τα μη διαδικά και για τα intersex πρόσωπα. Εδώ τονίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να απαγορευτούν οι χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται σε intersex παιδιά, ακόμη και σε βρέφη. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για τον χώρο της παιδείας, ενώ για τον χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας είναι επιτακτική ανάγκη να καλύπτονται πλήρως ασφαλιστικά η διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου, χειρουργικές και άλλες ιατρικές διαδικασίες, καθώς επίσης και προβλέψεις στον χώρο της υγείας. Έγινε δηλαδή το πρώτο βήμα το 2017. Είναι όμως όχι μόνο ημιτελές, αλλά τελέσφορο και επιπλέον δημιουργεί έντονα προβλήματα στην κοινότητά μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιες είναι οι κατευθύνσεις που έχουμε σε αυτά τα δύο ζητήματα, σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο δηλαδή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να πούμε ότι τα θέματα γάμου, συμφωνού συμβίωσης, τεκνοθεσίας, αναγνώρισης φύλου είναι θέματα τα οποία εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα. Δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αρμοδιότητα να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι ή να μην κάνουν κάτι, να απαγορεύσει. Παρ' όλα αυτά, να σημειώσουμε δύο πράγματα ιδιαίτερα.
Όσο αφορά στην, στο γάμο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2018 πέρασε μία πολύ σημαντική απόφαση με την οποία το δικαστήριο λέει ότι απαγορεύεται στα κράτη-μέλη να εμποδίσουν την ελεύθερη διακίνηση προσώπων μη αναγνωρίζοντας γάμος ο οποίος έχει τέλεσθει σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη υπόθεση, με δύο γραμμές, αφορούσε ένα Ρουμάνο υπήκο, ο οποίος παντρεύτηκε ένα Αμερικανό υπήκο στο Βέλγιο, επέστρεψαν πίσω στη Ρουμανία. Βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ένα παράγωγο δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης είναι το δικαίωμα παραμονής στην χώρα που είσαι. Οι ρουμανικές αρχές δεν επέτρεπαν στην αρχή στον Αμερικανό υπήκο να διαμένει στη Ρουμανία και η υπόθεση κατέληξε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο ακριβώς είπε ότι θα ήταν παράβαση των ρήτρων της ηθίκης για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και εργαζομένων το να μην επιτρέψει στο παράγωγο δικαίωμα στη διαμονή, το οποίο επήλθε ως αποτέλεσμα του γάμου, ο οποίος έγινε σε μια χώρα που αναγνωρίζει τέτοια πράγματα. Εμέσως δηλαδή καλεί τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν το γάμο όταν αυτός γίνεται σε μια χώρα που το δίκαιο το επιτρέπει. Όσο τώρα αφορά τα θέματα αναγνώρισης φύλου, είναι η θέση τουλάχιστον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το νομικό σύστημα το οποίο υπάρχει πρέπει να σέβεται πρώτα απ' όλα την αξιοπρέπεια του ατόμου. Αυτά τα θέματα είναι και ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε όλες οι ιατρικές, νομικές, διοικητικές και άλλες διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν σε ένα κράτος μέλος και αφορούν στην αναγνώριση ταυτότητας φύλου, πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβονται την αξιοπρέπεια του ατόμου. Να μην μακρηγορήσω, σε περίπτωση, πάλι όπως είπε ο Χάρης, που κάτι άπτεται στην παράβαση θεμελιωδών του θεμελιώδους δικαιώματος και σίγουρα υπάρχουν ερμηνείες, το βλέπουμε και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σίγουρα υπάρχει δυνατότητα να γίνει καταγγελία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Άρα, αν κάτι, οτιδήποτε από αυτά όλα τα θέματα μπορεί να εμπέσει στην εμβέλεια υπάρχοντος κοινοτικού δικαίου, μπορεί και να αντιμετωπιστεί ανάλογα. Αυτό. Αλλιώς ισχύει ό,τι είπε και ο συνάδελφός μου. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι είναι προφανής η συνέχεια. Νομίζω είναι πάγια αιτήματα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν της κοινότητάς μας. Θα μπορούσαμε να ευελπιστούμε ότι κάποια ή και όλα από τα θέματα τα οποία αναφέραμε θα λυθούν μέσω της παρούσας κυβέρνησης. Θέλουμε ακριβώς αυτό να το δούμε και όλα αυτά και τα δεδομένα, τα καινούργια. Για παράδειγμα, εγώ δεν γνωρίζω αυτή την περίπτωση της Ρουμανίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για μας για να μπορούμε για να τα επεξεργαστούμε και να τα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Άλλωστε, και εμείς σαν Υπουργείο Εξωτερικών έχουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Είχαμε μια περίπτωση δύο γυναικών οι οποίοι είχαν ένα παιδάκι στο... οι οποίες παντρεύτηκαν στο Λονδίνο, είχαν ένα παιδάκι και πήγαν στις ελληνικές αρχές, όπου εκεί ήταν ένα θέμα πώς το παιδάκι θα μπορούσε να έχει όντως το διαβατήριο, το ελληνικό, μια που το πιστοποιητικό γέννησης έγραφε μητέρα και πατέρα, έγραφε γονέας, και αυτό δεν ήταν με το αντίστοιχο ληξιαρχικό δικό μας. Εκεί όμως, επειδή υπήρχε
Υπήρχε η διαδικασία, τέλος πάντων το παιδάκι πήρε το διαβατήριο και ήταν και μια αφορμή και για μας, με βάση το πώς κινηθήκαμε, να εκδώσουμε μια ενημέρωση προς όλες τα προξενία, να ξέρουν πώς να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα. Άρα είναι σημαντικό να δούμε αυτά και πώς είναι αντίστοιχες περιπτώσεις για το τι γίνεται και στα άλλα κράτη-μέλη, πώς αντιμετωπίζονται, για να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Και άλλωστε και ευρύτερα, και πάνω μετά συμπληρώνεις, όλα αυτά τα θέματα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να συνεργαστούμε, ειδικά για το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων, που θα έχουμε την ομάδα εργασίας που θα είναι διεθνής, θα μετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μετέχουν και από άλλες χώρες. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι θα έχουμε και κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα να μπορούμε να πούμε. Πάνω από εκεί πέρα, σίγουρα νομίζω υπάρχει συζητήσεις και τα... Δεν υπάρχουν μόνο συζητήσεις εδώ, υπάρχουν ορισμένα θέματα. Καταρχήν, γιατί η ρητορική μίσθωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί και μονομερώς και να αυξήσουμε ποινές ή περιεχόμενο στον ποινικό κώδικα, που να προβλέπει ένα πολύ πιο προστατευτικό πλαίσιο στις περιπτώσεις ρητορικής μίσους. Τώρα, τα άλλα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν και τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά είναι θέματα κεντρικής νομοθετικής πρωτοβουλίας και το καθορίζω αυτό. Και όταν λέω κεντρικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ξεκινούν από πολύ ψηλά. Δεν είναι θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι εμφανές. Όσο δε για το επιχείρημα, το ποιος οδηγεί την κοινωνία, και είναι ένα πολύ παλιό έτσι επιχείρημα, αν καθοδηγείται ή όχι η κοινωνία ή η κοινωνία καθοδηγεί, εγώ θα έλεγα ότι μια νομοθεσία μπορεί να πρωτοπορήσει για να καθοδηγήσει και την κοινωνία. Ακόμη και αν αυτή η αναμέρωση, που είναι πολύ λογικό, έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Και εγώ πιστεύω ότι, χωρίς να πω σε καμία ενός είδους κομματική συζήτηση, ότι οι αντιλήψεις οι οποίες είναι συντηρητικές διατρέχουν δυστυχώς στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά βαίνουν μειούμενες όσο μειώνονται οι ηλικίες. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί πολλά από τα στερεότυπα τα οποία λογικώς εγώ αντιμετώπισα διάγοντας πλέον το 60ο έτος της ηλικίας μου, η κόρη μου με κοιτάει ως γελίο όταν τα θεωρώ θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσω, γιατί για αυτήν είναι απολύτως αυτονόητα. Αυτά που θέτετε εσείς, για αυτήν είναι απολύτως αυτονόητο ότι είναι έτσι και δεν καταλαβαίνει γιατί δεν τα βλέπουμε όλοι έτσι. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που έρχονται από κάτω, όχι σε όλες τις περιοχές της χώρας, να το πούμε και αυτό, έχουν ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις σεβασμού της διαφορετικότητας ως ισότητας των ανθρώπων. Δηλαδή στο σημείο που οι άνθρωποι δεν είναι διαφορετικοί γιατί είναι όλοι ίσοι, άρα δεν ερωτώνται αν έχουν κάτι διαφορετικό που πρέπει να προστατευτεί, γιατί έχουν κάτι που είναι από τη βάση του ίδιο και ίσο. Νέοι άνθρωποι, εκπαίδευση. Πάμε λίγο στα σχολεία. Νομίζω γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στα σχολεία πάρα πολύ συχνά πέφτουν θύματα bullying, εκφοβισμού. Θα ήθελα να δώσω το λόγο αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρα από την ColourYouth, να μας πει λίγο την εμπειρία της, τι πραγματικά συμβαίνει, πόσο μπορεί να επηρεάσει ΛΟΑΤΚΙ άτομα, νεαρά ΛΟΑΤΚΙ άτομα στο σχολείο, του να πέσουν θύματα bullying και πώς θεωρείς ότι αυτό θα μπορούσε να λυθεί. Δηλαδή... Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τα ελληνικά σχολεία η ομοφοβία που τα διακατέχει. Γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο ότι στο σχολείο δεν είναι ένα ασφαλές πλαίσιο για τους ΛΟΑΤΚΙ μαθητές, σε καμία περίπτωση. Και αυτό το βλέπουμε γιατί δεν υπάρχει κιόλας. Μιλάμε για bullying και μιλάμε για ομοφοβία μεταξύ των μαθητών. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Δεν ξεκινάει και δεν σταματάει εκεί. Βλέπουμε ομοφοβία από τους καθηγητές προς τα παιδιά. Βλέπουμε ομοφοβία από διευθυντές σχολείων. Έχουμε άπειρες φορές έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας παιδιά που θέλουν να πάμε στο σχολείο του να μιλήσουμε. Ή και οι καθηγητές ακόμα, που βλέποντας το πρόβλημα που υπάρχει, θέλουν να γίνει κάποια παρέμβαση, να γίνει κάποια συζήτηση, όπου εκεί από ανώτερα άτομα, έτσι, είτε στο σχολείο, είτε και πιο πάνω ακόμα, έτσι, μιλάμε και πιο πάνω από κάποιο διευθυντή, ας πούμε. Γίνεται ένα stop κατευθείαν και εμποδίζεται κάτι τέτοιο.
και όχι μόνο λόγω ομοφοβίας, αμοφοβίας, τρανσφοβίας κτλ. Αλλά και λόγω του ότι υπάρχει φόβος για το τι συνέπειες θα έχει αυτό για τη θέση του κάθε ατόμου σε ένα σχολείο, για τη δουλειά τους, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει ασφάλεια και για τους, και για τα, και τους καθηγητές και τους διευθυντές των σχολείων που να διασφαλίζει ότι μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Γενικά, ναι, είναι τα ευρήματα που είχαμε και από την έρευνα για το σχολικό κλίμα που είχαμε κάνει πριν λίγα χρόνια ήταν πολύ ξεκάθαρα για την κατάσταση που υπάρχει. Μπορώ να σας πω έτσι μερικά, σε ποσοστό 84% παιδιά ακούν στο σχολείο το γκέι με αρνητική χρειά, έτσι. Πάνω από 74% ακούν ομοφοβικά σχόλια μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη. Επίσης, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτό, τα μισά παιδιά αναφέρουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έρχεται από τους καθηγητές. Ακούγεται αυτό το πράγμα μέσα στην τάξη από τους καθηγητές. Και μία στις τρεις φορές ομοφοβικών περιστατικών, ο καθηγητής είναι εκεί, το βλέπει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και συμμετέχει. Δηλαδή, έχουμε μια συμμετοχή και μαθητών και καθηγητών στο bullying που συμβαίνει. Και ποσοστά 74% τρανσφοβικά σχόλια, έτσι. Να σας πω επίσης για το για λεκτική παρενόχληση που υπάρχει όσον αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό. Ένα στα τρία παιδιά έχει δεχτεί κάποια μορφή αυτής. Επίσης, ένα στα επτά παιδιά έχει δεχτεί σωματική παρενόχληση λόγω ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού ή έκφρασης φύλου επίσης. Επίσης, ένα στα τρία ΛΟΑΤΚΙ παιδιά δηλώνουν ότι έχουν δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση επίσης. Νομίζω αυτά είναι ποσοστά που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και προς το παρόν, ας πούμε, εμείς εμπειρικά τουλάχιστον, παρότι κατά καιρούς, ανά τα χρόνια, έχουν υποθεί πολύ ωραία από όλες τις κυβερνήσεις, πολύ ωραία λόγια για το τι θέλετε να κάνετε και το τι γίνεται. Στην πράξη, δεν γίνεται. Στην πράξη, δεν υπάρχουν κυρώσεις, δεν υπάρχει. Ένας καθηγητής που θα κάνει κάποιο ομοφοβικό σχόλιο, δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και πολλοί μαθητές νιώθουν ανυπεράσπιστοι και είναι ανυπεράσπιστοι σε όλο αυτό. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ναι, τα ποσοστά όντως είναι, κατά τη γνώμη μου, τρομακτικά, δεν είναι απλά ανησυχητικά. Να ρωτήσω πρώτα, αν μπορείτε να μου πείτε, αν υπάρχει το νομικό ή πολιτικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα θέματα, καθώς και η αντίστοιχη βούληση ή τρόποι μέσω των οποίων μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πάλι η παιδεία ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει το πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει χρηματοδοτήσει περίπου τα 200 έργα που ασχολούνται με την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Και από ό,τι διαβάζω, 200 από αυτά, 36 από αυτά ξεκίνησαν το 2019 και αφορούν συνεργασίες σε σχολεία, εκπαίδευση ενηλίκων, συνεργατικές συνεργασίες στον αθλητισμό και 17 από αυτά επεκτείνουν τις δραστηριότητες και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν θα ήταν, μπορούμε να τα βρούμε ποια είναι αυτά και να τα επικοινωνήσουμε, διότι ενδεχομένως είναι καλές πρακτικές και για τις ελληνικές αρχές, γιατί προφανώς προέρχονται από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ η συμμετοχή στα έργα αυτά, αλλά όμως θα μπορούσαμε να δούμε τα έργα αυτά και να προωθήσουμε ό,τι κάνουν και πραγματοποιούν μέσα από αυτά τα προγράμματα. Απλά μία κουβέντα για την ρητορική μίσους, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικτυακά συνήψε μία σύμβαση το 2016, συμφωνία, με όλες τις μεγάλες εταιρείες, Google, Instagram κτλ, προκειμένου να σταματάει μέσα σε 24 ώρες η ρητορική μίσους για οποιονδήποτε, κυρίως για τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ. Αυτό γίνεται και σε αυτό μπορεί να συμμετέχουν κυρίως οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ, ώστε να ενημερώνουν γρήγορα και αυτό να σταματάει. Αυτά.
κανονικό. Να κάνω μια συμπλήρωση. Ναι. Ξεκινώ από τη ρητορική μίσους για να προσθέσω ότι έχουμε και την αναθεωρημένη οδηγία για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, η οποία πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη-μέλη μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου τώρα, η οποία έχει ρήτρες πιο δυνατές από την προηγούμενη οδηγία που αφορούν ειδικά την ρητορική μίσους, η οποία πρέπει να απαγορεύεται. Όπως είπε η Νέλη, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο υποστηρικτική αρμοδιότητα στον τομέα της παιδείας. Έχουμε το Erasmus και πολύ σωστά αναφέρθηκε ως εργαλείο με το οποίο προωθούμε την ισότητα και την κατάργηση εξάλληψη των διακρίσεων. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης τρέχουμε στα σχολεία, σε όλα τα κράτη-μέλη, το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο οποίο εθελοντικά σχολεία συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω του προγράμματος οι μαθητές μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών και ακριβώς προσπαθούμε να στείλουμε κάποια μηνύματα, ιδιαίτερα τα μηνύματα της ανεκτικότητας, της ισότητας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης μέσω αυτού του προγράμματος. Να ελπίζουμε ότι η στρατηγική την οποία η Πρόεδρος θα παρουσιάσει μέχρι το τέλος του 2020 θα περιλαμβάνει αυξημένες εισηγήσεις για τον τομέα της εκπαίδευσης πάνω στο θέμα αυτό. Να καταθέσω μια τελείως προσωπική μου άποψη, όχι ως θεσμός εδώ, ότι πιστεύω είναι απόλυτα σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να καταρτίζονται και να εκπαιδεύονται στα θέματα αυτά. Δεν πιστεύω ότι μια κατάρτιση από έναν ψυχολόγο αρκεί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης έχουν ανοίξει τους διάβλους επικοινωνίας με την οργανωμένη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, διότι είναι μόνο μέσω της στενής συνεργασίας και της εμπλοκής της οργανωμένης ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και στα σχολεία και στη δικαιοσύνη και στο θέματα εργασίας, στην κατάρτιση των νομοσχεδίων και παντού, που αυτά τα θέματα μπορούν να πάνε μπροστά. Οπότε μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η δέσμευση που ακούσαμε σήμερα από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης. Ίσως να προσθέσω κι εγώ αν έχω να δει κάτι που μπορεί να είναι γνωστό, μπορεί και να μην είναι. Οποιοδήποτε έργο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποδομές, για παράδειγμα, σχολεία, ας πούμε, έτσι, ή soft, ξέρω εγώ, trainings και αυτά, είναι υποχρεωμένο το έργο, όταν επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή που βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι και αυτό αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών, οφείλει να τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτό οφείλουν να το δηλώσουν κιόλας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν εγκρίνει το μεγάλο πακέτο της στρατηγικής για χρηματοδότηση προγραμμάτων. Το λέω, μπορεί να είναι γνωστό, μπορεί και να μην είναι, αλλά αξίζει να σημειωθεί. Θα ήθελα να αναφερθώ σίγουρα σε ένα ακόμη θέμα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σαφή θέση και καλεί τα κράτη-μέλη σε κάτι που αφορά πάρα πολύ έντονα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και κυρίως τα νεαρής ηλικίας άτομα, να απαγορευτούν οι θεραπείες μεταστροφής. Θεραπείες συνήθως πηγαίνουν τα παιδιά σε ψυχολόγους μέσα από διαδικασίες και μέσα από διαδικασίες να καταλήξουν ότι δεν είναι ομοφιλόφιλοι ή τέλος πάντων ότι να μετατρέψουν τα παιδιά σε straight. Από gay σε straight ή από bi σε straight. Αυτές οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ βίαιες για τον ψυχισμό ενός ατόμου, να μην συζητήσουμε ότι καταπατούν πλήρως την έννοια του αυτοπροσδιορισμού. Με δεδομένη αυτή την οδηγία λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα πλάνο ώστε οι θεραπείες μεταστροφής να απαγορευτούν δια νόμου στην Ελλάδα. Θα το δούμε. Το λέω ειλικρινά.
Άμα με ρωτάτε ατομικά, το θεωρώ απαράδεκτο. Παραβιάζει βασικούς θεμελιώδεις κανόνες και του ΟΗΕ και της συμβάσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν είναι δυνατόν κάποιον άνθρωπο να τον πιθαναγκάσεις επειδή δεν σου αρέσει εσένα, συνήθως σαν γονιού, φαντάζομαι, έτσι, να του μετατρέψεις αυτό το οποίο ο ίδιος θέλει να είναι. Ό,τι στο καλό θέλει να είναι. Σήμερα αυτό, αύριο ένα άλλο δικαίωμά του. Άρα. Θα το δω και λέω ότι θα το δω υπό την έννοια ότι να δούμε κατά πόσο μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να νομοθετήσει κάτι τέτοιο σχετικό, αν χρειάζεται και μία συνδρομή του Υπουργείου Υγείας, ίσως και τη σύσταση μίας αντίστοιχης, είναι αναγκαστική για τέτοια θέματα γιατί είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος, νομοπαρασκευαστικής επιτροπής όπου θα τεθούν τα θέματα αυτά. Και φαντάζομαι και σε μία συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είχα ακούσει, το θεωρώ φυτό, ναι. Όχι που το είπατε, αλλά που υπάρχει. Ναι. Οπότε πάω σε μία άλλη βάση. Ναι. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να φέρω ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε αρκετά συχνά. Σε επίπεδο βέβαια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν νομίζω θέσεις και θα ήθελα να το θέσουμε επιτάπτως και αφορά σε ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες είναι οι κατευθυντήριες οι οποίες έχουμε και αν τελικά στην Ελλάδα τις ακολουθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση την οποία γνωρίζουμε ότι πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα τα οποία έρχονται ως πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο σε αυτή τη χώρα περνάνε δύσκολο από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας μέχρι και εν τέλει να τους δοθεί ή και όχι άσυλο. Θα ξεκινήσω. Ανοίγεις μεγάλο θέμα, πράγματι, πολύ σημαντικό θέμα, διότι οι ΛΟΑΤΚΙ, αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες, είναι μια ομάδα η οποία βιώνει το διακρίσεις σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Υπόκειται σε συχνή σωματική και άλλη είδους βία. Και τα θέματα τα οποία εμπίπτουν σε αυτό το τομέα αφορούν πάρα πολλά. Οι όροι υποδοχής, τα κέντρα διαβίωσης, οι συνθήκες διαβίωσης, το πώς αποδεικνύει κάποιος ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ άτομο, διότι υποτίθεται είναι ένας όρος για υποδοχή και να δώσεις άσυλο. Είναι πολλά τα θέματα. Η κατάρτιση των λειτουργών, πόση διακριτική ευχέρεια δίνεται στους λειτουργούς, κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι είσοδος σε ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις στα κέντρα αποδοχής για να δουν πώς είναι η κατάσταση, να συνομιλήσουμε τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, η συνεργασία που υπάρχει ή δεν υπάρχει. Βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία ανομοιογένεια. Τα πράγματα γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε καλές πρακτικές σε διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν σχετικές εκθέσεις από την ΙΛΚΑ, που είναι η ομπρέλα των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ΙΛΚΑ Europe και την ΙΛΚΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε μια έρευνα της ΦΡΑ, ο Μίλτος Σάιτας, σε κατευθυντήριες γραμμές από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε 2-3 σημαντικές υποθέσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες μπαίνουν κάποιες αρχές. Ότι, για παράδειγμα, ενώ απλά και μόνο η ποινικοποίηση του να είσαι ομοφιλόφιλος σε μια χώρα δεν αρκεί για να πάρεις άσυλο, η ύπαρξη από την άλλη της πιθανότητας φυλάκισης και η απόδειξη ότι κάποιος στη χώρα από την οποία προέρχεται ο αιτούντο άσυλο έχει φυλακιστεί, τότε αυτό το πράγμα καταδεικνύει την αναγκαιότητα να δώσει η χώρα υποδοχής άσυλο. Επίσης, το δικαστήριο έχει καταδικάσει πρακτικές που ακολουθούνται σε κάποια κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα να ρωτάς τον αιτούντο άσυλο αν γνωρίζει την γκέι ή τρανς μπαρ υπάρχουν στη χώρα του, διότι μπορεί να μην υπάρχουν μπαρ στη χώρα του ή μπορεί ο ίδιος ή η ίδια να μην είχε πάει ποτέ σε τέτοια πράγματα ή τι σεξουαλικές στάσεις προτιμά. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να γελάμε ή να μας φαίνονται πάρα πολύ παράξενο, όλα αυτά είναι πρακτικές.
Δεν είναι συμβατές με το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και ως τέτοιες το δικαστήριο τις έχει καταδικάσει και απαγορεύσει. Απλά μια τελευταία και θα περάσω την μπάλα, είναι ακριβώς καταδεικνύουν και όλα αυτά την αναγκαιότητα αναθεώρησης των σχετικών κανόνων και του Δουβλίνου και άλλων που αφορούν στο άσυλο. Ναι, παίρνω ακριβώς το σκητάλι. Γιατί έγιναν κάποιες αλλαγές μέχρι το 2016. Από εκεί και πέρα είναι όλα υπό αναθεώρηση και αναμένονται μεταρρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο από τις αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να υποστηρίξει είτε με συστάσεις, είτε με κάποιες άλλες πρακτικές, όσους ή όσα κράτη-μέλη έχουν ανάγκη να πάρουν κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν να χειριστούν τέτοια θέματα. Αυτό προς το παρόν από τη δικιά μας την πλευρά. Υπάρχει κάποια θέση που θα θέλατε εκ μέρους? Δεν μπορείτε να. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε για θέση. Μπορούμε ότι όλο αυτό το προβληματισμό που βάλατε και αν υπάρχουν και αντίστοιχες καταγγελίες, να τις θέσουμε υπόψη του Υπουργείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Σε εμάς δεν έχει μεταφερθεί η πληροφορία από το Υπουργείο Ασύλου. Φαντάζομαι είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε όλες αυτές τις χιλιάδες κόσμου που εισδρέουν στην Ελλάδα. Θα ήταν αδύνατο να μην υπάρχουν. Έτσι, δεν έχω όμως κάποια επίσημη πληροφόρηση και θα ήταν λάθος να κάνω μία οικοτολογία. Θα το ψάξω, τίποτα άλλο. Να το δούμε. Και σίγουρα η Ελλάδα ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σε αυτό το πράγμα. Όχι, και υπάρχει παρέμβαση. Υπάρχουν οι παρεμβάσεις πολλών οργανισμών πάνω στο άσυλο. Δηλαδή, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι εκεί. Είναι εκεί επίσης το Ευρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος με τους εκπροσώπους που κάνει τις αιτήσεις ασύλου. Υπάρχει και επειδή προέρχομαι τον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο, γιατί είχα εκπροσωπήσει εκεί τη χώρα επί πενταετία. Εμείς κάναμε παρεμβάσεις σαν Ευρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος στον τρόπο, στην αναγνώριση των ανθρώπων που ήθελαν να δηλώσουν μια ταυτότητα και να βοηθηθούν περισσότερο και ούτω καθεξής. Όμως έχω κενό στο αν υπάρχει κάποιο θέμα πολιτικής, κυβερνητικής, κάτι που να έχει υποθεί, καταγραφεί, να αποτελεί και να δούμε από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορεί η Αλεξάνδρα να μας πει, να μας μεταφέρει μία εμπειρία της ColourYouth. Ναι. Οι πρακτικές που είπατε, οι κακοποιητικές πρακτικές, συμβαίνουν, μπορώ να το επιβεβαιώσω, σίγουρα στη χώρα μας. Δηλαδή, έχουμε περιστατικά όπου έχει χρειαστεί να βοηθήσουμε, όπου ακουγόντουσαν τέτοιες ερωτήσεις και πολύ πολύ χειρότερες από αυτά που είπατε. Εγώ θέλω να πω ότι, αν δούμε στο γενικό πλαίσιο το προσφυγικό αυτή τη στιγμή, θα τολμήσω να πω ότι η διαχείρισή του είναι οριακά εγκληματική. Οι συνθήκες είναι άθλιες για τους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους. Και προφανώς σε μια ήδη άθλια κατάσταση, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα εκεί πέρα βιώνουν ακόμα χειρότερα όλες αυτές τις συνθήκες. Είτε μιλάμε για τα camps, έχουμε διαβάσει τώρα όλοι, είναι γνωστά τα reports για τα pushbacks που συμβαίνουν, τα κλειστά και τα κλειστά κέντρα υποδοχής που υπάρχουν, έτσι. Η διαχείριση είναι άθλια. Και προφανώς μέσα σε όλο αυτό, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι ακόμα πιο ευάλωτα. Καταρχήν, όταν μιλάμε για ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες, πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε την εικόνα ότι μιλάμε για ανθρώπους που έχουν φάει τεράστια κακοποίηση, βία, ακόμα και καταδικασμό σε θάνατο στις χώρες καταγωγής τους και γι' αυτό έφυγαν από εκεί. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εδώ και 4 χρόνια που βρίσκομαι στην Αθήνα, εκτός του Σωματείου Υποστήριξης Διαφιλικών που είμαι εθελοντικό μέλος, εργάζομαι και στην πράξη, ιδιαίτερα πάνω στο κομμάτι των ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων, με την ιδιότητα της ειδικής συμβούλου σε θέματα, νομικά θέματα ασύλου. Μέχρι τώρα με το ΣΥΔΑ έχουμε αναλάβει πάνω από 180 υποθέσεις ΛΟΑΤΚΙ προσφύγων. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά περιστατικά, δηλαδή και εγώ που ήμουν παρούσα στις συνεντεύξεις μαζί τους, έχουμε ακούσει τεράστια τέρατα
από τους κυρίστες και τις κυρίστριες. Και εκεί ήταν που είπαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Πρέπει να γίνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια προς χειριστές και χειρίστριες της υπηρεσίας ασύλου. Έτσι, μετά από συνάντηση που είχαμε με την υπηρεσία ασύλου, με τη διεύθυνση της υπηρεσίας ασύλου, κατέστη δυνατό το 2018 να γίνουν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια προς χειριστές και χειρίστριες. Ένα τον Ιούνιο που ήταν χειριστές και χειρίστριες από όλη την Ελλάδα και ένα το Δεκέμβριο που ήταν μόνο από την Αθήνα. Όπου πάλι η εκπαιδεύτρια ήταν η Μαρίνα Ιγαλανού και είχα την τιμή να είμαι και εγώ μαζί της. Και μετά είδαμε ότι κάπως αλλάξαν τα πράγματα μετά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Οπότε αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί και να... Έτσι, γιατί είναι δύσκολο το να πούμε κάποιος ο οποίος είναι οικονομικός μετανάστης από το είναι πρόσφυγας που είναι ΛΟΑΤΚΙ που έχει όντως αυτό το θέμα, έχει μια σχετική δυσκολία ίσως να αποδειχθεί. Και καταλαβαίνω ότι και στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών υπάρχουν και στα αντίστοιχα camps που υπάρχουν στην Αφρική, για παράδειγμα, είναι ένα ζήτημα, αλλά σίγουρα είναι κάτι κρίσιμο, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όταν είναι μέσα και σε αυτά τα αντίστοιχα camp, δέχονται ρατσισμό από τους άλλους ομοεθνείς ή οποιουσδήποτε. Οπότε, χρειάζεται και από εκεί μέσα εντός της κοινότητας εκεί ιδιαίτερη προστασία. Άρα αυτό είναι επίσης ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα που σίγουρα πρέπει να το δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα αργοπορημένα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για τη σημερινή κουβέντα. Καθώς και τους τρεις συζητητές μας, τον κύριο Παπαδημούλη, τον κύριο Παύλου και τον κύριο Ελευθερίου. Πραγματικά ελπίζουμε μέσα από το διάλογο να προχωρήσουμε, διότι όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν αφορούν στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας. Και επιτρέψτε μου ένα προσωπικό σχόλιο. Άκουσα αρκετές φορές σήμερα ότι τα LGBTQI, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ως εκ τούτου είναι αδιαπραγμάτευτα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι το σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια, ότι νιώθω ότι όλο αυτό το οποίο που κάνουμε εδώ είναι να τα διαπραγματευόμαστε ακόμη. Πράγμα το οποίο απλά μας δείχνει πόσο ακόμα έχουμε να διανύσουμε και ταυτόχρονα με δεδομένο όντως ότι επηρεάζουν τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, είναι αρκετά λυπηρό. Πραγματικά ελπίζουμε αυτό να αλλάξει πάρα πολύ σύντομα και ελπίζουμε επίσης αυτό να είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.